Ανοίγει ο δρόμος για να εφαρμοστεί από την ερχόμενη Πέμπτη ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση μετά και τις απαραίτητες υπογραφές που μπήκαν την Παρασκευή. Από την ερχόμενη Πέμπτη θα εφαρμοστεί πλέον η μείωση του ΦΠΑ κατά 10%, στο 13% δηλαδή στους χώρους εστίασης. Ελπίζουμε πως θα είναι ένα μέτρο που θα ενδυναμώσει την αγορά, θα ελαφρύνει τις επιχειρήσεις και θα δώσει κίνητρα στον κόσμο να βγει έξω. Βέβαια το μέτρο αυτό θα είναι πιλωτικό στην αρχή. Θα εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν μειώσει το 10%, έχουν μειώσει τη μέση τους κατά 10%. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει γρήγορα, γιατί έτσι όπως με τις ασάφειες που έχει αυτή η διάταξη, είναι δύσκολο να γίνει η εφαρμογή της πραγματικότητα. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα βρει τον τρόπο για να καταφέρει να ελέγξει και να προωθήσει αυτό το μέτρο άμεσα από την ερχόμενη Πέμπτη. Τα καταστήματα που θα αλλάξουν τις τιμές πρέπει να έχουν σε ευκρινές σημείο το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα, το οποίο θα πιστοποιεί ότι προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα. Αν αποδώσει μείωση σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, δεν αποκλείεται να συρρυκνωθεί και άλλο ο ΦΠΑ από τις αρχές του 2014. Όσες επιχειρήσεις συμμετάσχουν στην προσπάθεια και μειώσουν τις τιμές θα παίρνουν πρόσθετα μόρια όταν υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ή άλλες δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, προωθείται αυστηροποίηση των ποινών για τις επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και επιβολή λουκέτου στις περιπτώσεις αυτές. Αυτή η μείωση του 10% πραγματικά θα δώσει κίνητρο στον κόσμο να βγει έξω και να ελέγξει πραγματικά τα καταστήματα εάν θα έχουν μειώσει ή όχι τις τιμές τους. Όμως είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο αν το μεταφράσουμε σε λογαριασμό, τα 10 ευρώ δηλαδή θα γίνουν 9. Δεν είναι ιδιαίτερο κέρδος στην τσέπη του κάθε καταναλωτή. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες πιο καινοτόμες προσπάθειες, προκειμένου να δείξουμε ότι αντέχουμε και μπορούμε να βγούμε από την κρίση.